Πάμε στον πρώτο καλεσμένο, μέσα στο μεσοβδόμαδο, ποικίλει η επικαιρότητα, με πολλά ζητήματα ασφαλείας και όχι μόνο, ο Κώστας Πικραμένος από Γαλλία. Καλημέρα κύριε Πικραμένε. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Για ποια αντίσταση μιλάτε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο? Βγήκε χθες το Netflix με ιστορικό ντοκιμαντέρ, το οποίο λέει ότι ο Μουσολίνη το 40 κατέλαβε την Ελλάδα λόγω ασθενούς αντίστασης του ελληνικού στρατού. Τέλος. Το έμαθε η διεθνής κοινότητα που παρακολουθεί Netflix. Τι εννοείτε? Με συγχωρείτε, γιατί χθες το βράδυ που μας στείλατε το μήνυμα, στο ελληνικό, στην ελληνική εκδοχή του Netflix δεν το βρήκαμε. Οφείλω να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, εσείς πού το βρήκατε? Νομίζω ότι τις επόμενες εβδομάδες θα έρθει και στο ελληνικό. Έχει βγει μια υπερπαραγωγή η οποία είναι 8 επεισόδια, η οποία αποτυπώνει εικόνες της εποχής, έχρωμες πλέον, με αν θέλετε μια πολύ σωστή περιεκτική περιγραφή. Στο πρώτο λοιπόν επεισόδιο, 42ο λεπτό, ο Ιταλικός στρατός από την Αλβανία επιτίθεται στην Ελλάδα και την καταλαμβάνει μέσα σε ελάχιστες μέρες λόγω ασθενούς αντίστασης των Ελλήνων, με αγγλικούς υπότιτλους σύντομα και στις ελληνικές οθόνες. Αυτά λέει το Netflix. Αυτά λέει το Netflix. Χρυσοπλήρωσε μία παραγωγή η οποία δεν ξέρω ποιον ιστορικό είχαν ως σύμβουλο παραγωγής. Αυτά αποτυπώνονται μέσα σε 5-6 δευτερόλεπτα και καταλαβαίνει τώρα ο ανίδεος ανιστόρητος ότι η Ελλάδα καν δεν είχε συμμετοχή στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πόσο μάλλον για Ελληνοϊταλικό Πόλεμο. Σιγά μην το έχουν πάρει χαμπάρι σε Υπουργεία Παιδείας, Υπουργεία Εξωτερικών και δεν ξέρω εγώ τι. Είναι εντυπωσιακό αυτό που λέτε κύριε Πικραμένε. Ξαναγράφεται ιστορία. Εδώ κλείνουν σχολεία στο Μόναχο, ελληνόφωνα. Τι μου λέτε τώρα? Ναι, αλλά θέλουμε αυτοί τώρα εκεί στο Μόναχο που διαμαρτύρονται τον Ιούνιο να μας ψηφίσουν με την επιστολική ψήφο, γιατί έχουμε ευρωεκλογές. Εντάξει, λοιπόν. και έχουμε και τον Κασελάκη, ο οποίος ξεκινάει World Tour, παγκόσμια πλέον από ό,τι είδα περιοδία, το οποίο κόστος της περιοδίας αυτής καλύπτεται μέσω ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ όπως και όλα τα κόμματα χρηματοδοτούνται από την κρατική επιχορήγηση. Καλά, αυτό το λέτε εσείς. Εγώ δεν το ξέρω πώς θα κινηθούν. Με συγχωρείτε, και θέλω να σας πω ότι. Εκτός αν τα πληρώσει ο ίδιος. Ναι, ναι. Θέλω να σας πω ότι εδώ υπάρχουν κόμματα με άλλο αφημί που χρωστάνε τις Μιχαλούς. Α, καλά, και άλλο. Απλώς το είδα εχθές και λέω κάτσε να το πω μια καλά κατά. Καλά κάνετε. Λοιπόν, κύριε Πικραμένε, είναι ποικίλη επικαιρότητα, αλλά θα ξεκινήσω από. Κουτρούλιο γάμος γίνεται. Ναι, ναι. Θέλω να ξεκινήσω όμως από εκεί, από τη Γαλλία. Τι συνέβη χθες? Λοιπόν, από πέρυσι που έχει βγει ο Μακρόν μετά τις προεδρικές, καπάκι γίνονται και οι λεγόμενες κοινοβουλευτικές εκλογές. Εδώ είναι δίπτυχο το σύστημα. Έχει εξουσίες και το κοινοβούλιο, έχει και ο πρόεδρος. Όσον αφορά το κοινοβούλιο, ο Μακρόν δεν είχε την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο με βάση τα αποτελέσματα. Με αποτέλεσμα κάθε φορά που κατατίθεται ένα νομοσχέδιο να ψάχνει συμμάχους είτε από τα δεξιά είτε από τα αριστερά. Και όταν δεν βρίσκει, επικαλείται το άρθρο του Συντάγματος 43-9, το οποίο λέει ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και αφού δεν υπάρχει πλειοψηφία, μπορεί με προεδρικό διάταγμα να περάσει ένας νόμος. Εχθές λοιπόν θέλανε να καταθέσουν ένα νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό, το οποίο όμως έφαγε μπλόκο, για να το πω λαϊκά, και από δεξιά, μάλλον με πρόταση Μελανσόν, δηλαδή της αριστεράς, στηρίχτηκε από τη δεξιά και τη λαϊκή δεξιά. Με αποτέλεσμα η μόνη λύση είναι πάλι να πάνε στο 43,9, το οποίο όμως έχει γίνει λάστιχο, δηλαδή από πέρυσι έχει χρησιμοποιηθεί πάνω από 15 φορές πρέπει, ακόμα και στο φορολογικό στη μεταρρύθμιση έγινε με τον ίδιο τρόπο. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω, διότι πάμε για χώρα μπανανία, δεν μπορούμε να λειτουργούμε έτσι. Οπότε η περιραίους ατμόσφαιρα αυτή τη στιγμή είναι για διάλυση της Βουλής ενδεχομένως μετά τα Χριστούγεννα, προκειμένου να δούμε τι θα γίνει με τους νέους συσχετισμούς στη Βουλή. Το πιο πιθανό είναι με βάση τις δημοσκοπήσεις να κερδίσει τις βουλευτικές εκλογές η Λεπέν. Σε αυτή την περίπτωση, αν μπορέσει να σχηματίσει η κυβέρνηση, η συνεργασία με Μακρόν στην Προεδρία και στην κυβέρνηση Λεπέν προβλέπεται εφιαλτική,
και ενδεχομένως να ζήσουμε τη μεγαλύτερη πολιτική κρίση της πέμπτης δημοκρατίας που δημιούργησε το 1958 ο Ντεγκόλ. Μάλιστα. Σε αυτή τη φάση μας. Ωραία πράγματα. Ωραία. Για να τα λέμε όπως ακριβώς είναι, έτσι. Λοιπόν, για έλατε λίγο τώρα. Πάμε Ελλάδα. Πάμε, ναι. Ελλάδα. Από πού να πάμε το, από πού να ξεκινήσω. Θα ξεκινήσω από αυτό που έχει γίνει επί τετραημέρου σύριαλ, η οπαδική βία που δεν μπορούν να πάνε οι οικογένειες στα γήπεδα. Διάβασα ένα καταπληκτικό κείμενο του Πιτσίρικου. Εδώ οι οικογένειες δεν μπορούν να ζήσουν στη χώρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, επειδή θυμάμαι ότι έχετε μιλήσει για κουλτούρα ασφάλειας που δεν έχει η χώρα γενικώς. Εδώ τι γίνεται ακριβώς? Κύριε Σαχίνη, από το 1982, δεν το ήξερα, το διάβασα και εγώ, έχουμε 9 νεκρούς από οπαδική βία. Ο τελευταίος νεκρός ήταν ο Μιχάλης της Νέας Φιλαδέλφειας. Επειδή άκουσα ότι ο Πρωθυπουργός είναι σκασμένος και οργισμένος, το είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Λοιπόν, δεν υπάρχει πολιτική βούληση και δεν υπάρχει πολιτική βούληση, το ξέρουμε όλοι. Είναι αυτά που έλεγε και ο Πιτσίρικος πριν, που έγραφε πριν από λίγο. Από τη στιγμή που οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες ΠΑΕΚΑΕ είναι και οι ιδιοκτήτες ΜΜΕ, μην ξεχνάτε ότι στον προϋπολογισμό του 2024 προβλέπονται 211 εκατομμύρια για επικοινωνιακή διαχείριση και 2.500 υπάλληλοι μετακλητοί, δεν ξέρω τι, για να διαχειριστούν το κομμάτι της επικοινωνίας. Βλέπετε λοιπόν γιατί δεν υπάρχει πολιτική βούληση και διότι και επιπυλίζουμε την καραμέλα. Ενώ τα μέτρα που μπορούν να γίνουν για το καρκίνωμα αυτό τελείως να ξεριζωθεί είναι καταρχάς ότι πρέπει να κλείσουν οι σύνδεσμοι ως γιάφκες όπου ουσιαστικά υπάρχει όλος ο εξοπλισμός για να κάνουν ό,τι κάνουν. Πρέπει να καταργηθεί η ιδιότητα του οργανωμένου οπαδού. Αυτή η αίσθηση, το μπουλούκι με το φτηνό εισιτήριο, διότι ξέρετε, ο χουλιγκάνος, ο οποίος είναι μειοψηφία στους οργανωμένους, αν δεν μπει στο μπουλούκι δεν μπορεί να επιβιώσει. Είναι σαν το ψάρι στη θάλασσα. Αν λοιπόν καταργήσουν αυτή την ιδιότητα του οργανωμένου οπαδού και τα εισιτήρια διατίθεται όπως κλικάρει ο καθένας στο ίντερνετ, ενδεχομένως να αυξήσουν και λίγο την τιμή για να μην μπορεί να μπαίνει ο άλλος με 10-15 ευρώ μέσα στο γήπεδο. Τι λαϊκό άθλημα είναι τότε άμα αυξήσεις την τιμή? Δεν γίνεται. Θα το κάνουμε όπως Αγγλία, όπως Αγγλία που η μόνη ομάδα που έβγαζε προσφορές ήταν η Arsenal. Όλοι οι άλλοι στα ύψη. Και τι έγινε? Μισό λεπτό. Και τι έγινε? Φύγανε, η βία αυτή έφυγε μέσα από τα γήπεδα και πήγε απ' έξω. Στην Παρί Σεζερμέν έγινε ακριβώς το ίδιο. Ήρθαν οι Καταριανοί, βάλανε 150-200 ευρώ το εισιτήριο για να βλέπουν τον Εμπαπέ και τον Μέση και όλοι οι Λούμπεν που πήγαιναν μέχρι τότε πλέον βρίσκονται έξω. Έξω όμως τους αναλαμβάνει η αστυνομία με άλλους τρόπους. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρχει, να υπάρχουν κυρώσεις και στις εταιρείες security, οι οποίοι πρέπει ουσιαστικά να κάνουν έλεγχο, και σας το λέω αυτό γιατί είχα προσωπική εμπειρία από το ΆΚΑ πριν από ένα μήνα, πήγα σε αγώνα EuroLeague, κανένας σωματικός έλεγχος, οι αστυνομικοί που ήταν εκεί κάτι πιτσιρικάδες, τους πήραν από την πανεπιστημιακή αστυνομία, τους βάλανε στις θύρες, το μόνο που κάναν ήταν αν μέσα στο τσαντάκι είχα κέρματα ή κάτι άλλο. Τίποτα. Οι σεκιουριτάδες οι περισσότεροι είναι ουσιαστικά εκεί μόνο για τα τουρνικέ και με το που μπαίνω στο γήπεδο ακριβώς δίπλα μου στα 50 μέτρα 30 κουκουλοφόροι πλακώνονταν μεταξύ τους επί 15 λεπτά. Αυτό γινότανε σε αγώνα EuroLeague. Αυτή είναι η κατάσταση σε όλα τα γήπεδα. Από εκεί και πέρα πρέπει να φύγει η αστυνομία από τα γήπεδα. Να το αναλάβουν αποκλειστικά οι ΠΑΕΚΑΕ, είναι ιδιωτικά συμφέροντα. Και από εκεί και πέρα ενδεχομένως οι εταιρείες security, οι οποίες δεν έχουν την εκπαίδευση για να μπορούν να κάνουν καταστολή, εκεί ενδεχομένως θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ειδικό τμήμα μέσα στις εταιρείες security, οι οποίοι μπορούν να επεμβαίνουν αν προκύψει ανάγκη. Αστυνομία εκτός των γηπέδων και σε άμεση συνεργασία με τον υπεύθυνο ασφαλείας ΠΑΕΚΑΕ. Δεν γίνονται όμως αυτά, διότι χρειαζόμαστε τους στρατούς για δικούς μας λόγους και βλέπετε ότι δεν υπάρχει βούληση από την κυβέρνηση να μπορέσει να βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο. Λέει εδώ φίλο... γνωριζόμαστε, είναι μικρή χώρα και ξέρουμε ποιοι κάνουν κουμάντο. Λέει εδώ φίλος μου ο Κώστας, σοβαρά τώρα λέει, υπάρχει άνθρωπος που πιστεύει πως οι ένοχοι του εγκλήματος των Ντεμπών, οι οποίοι κουκούλωσαν όσο πιο σύντομα μπορούσαν μια μαζική
και έχοντας αποκλειστική ευθύνη τη δολοφονία, θα πάρουν μέτρα για τη βία στα γήπεδα. Μα αυτοί ποντάρουν ακριβώς εκεί. Όχι μόνο δεν θέλουν να σταματήσουν τη βία, μα θέλουν με κάθε τρόπο να την πολλαπλασιάσουν και να τη μεταφέρουν σε κάθε κοινωνική τάξη. Παίζουν σκυταλοδρομία στην πλάτη ενός ολόκληρου λαού, γιατί γνωρίζουν καλά πως αυτός ο λαός απέχει πολύ, δεν απέχει πολύ από το να τους αρπάξει τη σκυτάλη και να τους απείσει να μην πω εγώ σε τι. Και με αυτόν τον τρόπο ο Κώστας μας κάνει πάσα για αυτό που έχει συμβεί στην Ελλάδα, να αρχιοθετείται η υπόθεση Σύμβαση 717 και στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ασκεί ποινικές διώξεις. Εμένα με πήρανε τηλέφωνο εχθές από το Παρίσι δημοσιογράφοι, διότι μιλάμε για την 717, αλλά δεν έχουμε καταλάβει όλες τις διαστάσεις. Οι δύο οι εταιρείες που είχαν αναλάβει την υλοποίηση της σύμβασης είναι μια θυγατρική του Άκτορα, η οποία λεγόταν Τομή. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Και η άλλη είναι η γαλλική, η Alstom. Οι Γάλλοι λοιπόν έχουν μεγάλο ενδιαφέρον να δούνε τι γίνεται με τη θυγατρική της Alstom, η οποία με βάση τις ποινικέ διώξεις έχει θέμα και ίδια, διότι από τους 23 είδα ότι 18 είναι δημόσιοι υπάλληλοι και οι 5 είναι στελέχοι, μεγαλοστελέχοι της κοινοπραξίας των Γάλλων και των Ελλήνων. Οπότε υπάρχει και στη Γαλλία ενδιαφέρον για την εξέλιξη της υπόθεσης. Ο δε οικονομικός εισαγγελέας, από ό,τι είδαμε τελευταία, ήταν και στο Πρεταντόρ. Είχε στοχευτεί, είχε λάβει, είχε κλικάρει, δεν ξέρουμε. Άρα λοιπόν κάποιοι είχαν μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθούν και τις ενέργειες του ίδιου όσον αφορά τη δίωξη του οικονομικού εγκλήματος στην Ελλάδα. Αν το μαζέψετε όλο αυτό, κύριε Σαχίνη, είναι τραγελαφικό. Δηλαδή αυτοί που παρακολουθούν τον εισαγγελέα θέλουν να δούνε αν θα αρχιοθετήσει ή δεν θα αρχιοθετήσει διάφορες υποθέσεις. Η 717 είναι μία εξ αυτών. Αρχιοθετήθηκε αυτή, αλλά πείτε μου κάτι. Ναι. Όλα αυτά δημόσιοι υπάλληλοι, κοινοπραξίες που σπάγαν μεταξύ τους τα έργα και τα κάναν πάσες κτλ. Ναι. Συγγνώμη, δεν χρειαζόντουσαν να έχουν πρωτίστως μία πολιτική απόφαση. Δεν τα κάναν στον αέρα. Εδώ πολιτικοί δεν υπάρχουν πουθενά. Κοιτάξτε, αυτό που φαίνεται είναι ότι ο ΟΣΕ με την ΕργοΣΕ ήταν ένα κράτος εν κράτη που ακόμα και το ίδιο το Υπουργείο Υποδομών, με την έννοια ότι ξέρετε οι γραφειοκρατίες μένουν, οι κυβερνήσεις αλλάζουν, κάνανε παιχνίδι μόνοι τους. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι η εταιρεία διαχείρισης του ΕΣΠΑ, στελέχη, 5 στελέχη είδα από την εταιρεία διαχείρισης του ΕΣΠΑ, που αφορούσε τις υποδομές, αυτή τη στιγμή διώκονται, είναι μέσα στους 23 του κατηγορητηρίου. Που σημαίνει, ναι, υπάρχει και πολιτική ευθύνη, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι κάποια στιγμή είναι αυτό που λέμε το κράτος εν κράτη. Δηλαδή η γραφειοκρατία των υπουργείων και τα στελέχη διοικήσεις της ΕργοΣΕ κάνανε παιχνίδι μόνοι τους. Και ενδεχομένως και η πολιτική στρίβανε, πώς το λένε, κλείνανε τα μάτια, δεν γνωρίζανε το αντικείμενο, δεν θέλανε να αξίσουν πληγές, αλλά φαίνεται από πού ξεκινάει το σαράκι. Και το σαράκι είναι αυτό που λέμε το βαθύ κράτος, η γραφειοκρατία. Μάλιστα. Φεύγω από αυτό το θέμα και θέλω να έρθουμε λιγάκι στα ελληνοτουρκικά, αλλά και την Κύπρο, κύριε. Έχει Κύπρο, έχει Γάζα, έχει ελληνοτουρκικά. Θα κλείσω με Γάζα. Θα κλείσω με Γάζα, αλλά για πείτε μου λίγο για τα ελληνοτουρκικά. Στα ελληνοτουρκικά είμαστε στη φάση που περιέγραψε και χθες ο Κώστας ο Γρίβας. Αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν, η επόμενη, αν θέλετε, πρόκληση για αυτόν είναι ο Μάρτιος του 2024, γιατί έχουν τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Και να σας δώσω μια πληροφορία που ελάχιστοι το έχουν παρακολουθήσει. Το Μάρτιο του 2024 κλείνουν 100 χρόνια από την κατάργηση του Χαλιφάτου. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για όσους ασχολούνται με το Ισλάμ. Το Μάρτιο λοιπόν του 24, όλος τυχαίως, έχουμε τις εκλογές για το Δήμο της Κωνσταντινούπολης. Έχει ορκιστεί ο Ερντογάν ως άλλος πορθητής να πάρει το Δήμο της Κωνσταντινούπολης από τον Ιμάμογλου. Οπότε αυτή τη στιγμή όλες οι προτεραιότητες του Ερντογάν είναι Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη, που ελέγχονται από τους κεμαλιστές, να τις πάρει πίσω στις εκλογές του Μαρτίου. Αυτό όσον αφορά την εσωτερική πολιτική σκηνή. Από εκεί και πέρα το έχουμε πει. Ό,τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα
ήταν ένα προϊόν marketing για να μπορέσει να το πουλήσει σε Αμερικανούς, βλέπε F-16, και Ευρωπαίους, βλέπε επιδοτήσεις για τους Σύρους πρόσφυγες, βλέπε για τη βίζα, βλέπε για την αναβίωση, όπως λένε, των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας. Δεν είχε να κάνει με την Ελλάδα. Δεν υπάρχει Ελλάδα για τους Νεοθωμανούς, το είπε χθες και ο Κώστας ο Γρίβας. Παίζουμε με τους Ιθαγενείς στην Ελλάδα για να πουλήσουμε εκδούλευση σε Ευρωπαίους και Αμερικανούς. Αυτό το πράγμα γίνεται, και μην ξεχνάτε ότι και οι διακλαδικές ασκήσεις θα γίνουν και τα τουρκολιβικά θα παραμείνουν και η γαλάζια πατρίδα και το προξενείο κάνει παιχνίδι πάνω στη Θράκη. Τα δείξαμε τηλεοπτικά την προηγούμενη εβδομάδα με πίνακες. Οπότε ξεχάστε αυτές τις διακηρύξεις φιλίας συνεργασίας. Είναι στη σφαίρα της εικονικής πραγματικότητας. Επιστρέφω λίγο στο πίσω μου, λέει ο Βασίλης, αυτό που είπατε για τη security να αναλάβουν οι ΠΑΕ με security. Μα λέει, κύριε Πικραμένε, εδώ οι αρχηγοί των οργανωμένων και κάποιοι ποινικοί δουλεύουν στους ιδιωτικούς security των ΠΑΕ. Όλοι το ξέρουν αυτό. Τι νομίζετε, λέει, ότι γίνεται κάθε το φορά? Ξέρω, μα γι' αυτό προτείνω να αλλάξει ο νόμος και να υπάρχει αφαίρεση άδειας λειτουργίας εταιρεών security από τη στιγμή που ασκούν πλημελώς το καθήκον τους. Βγαίνω, κύριε Σαχίνη, από το ΆΚΑ 5 λεπτά πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Σεκιουριτάς μου λέει, θα πάω να κάνω ένα τσιγάρο, πρόσεχε γιατί εδώ δεν έχει τουρνικέ, είναι μεσύρτη, μην μπει κανένας. Αυτά γίνανε 15 Νοεμβρίου πριν από ένα μήνα στο παιχνίδι Παναθηναϊκός Ζαλγκύρης. Ας με καλέσουν εμένα από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να τους καταθέσω ακριβώς τι είδα και τι βίωσα. Για να μην μιλήσω για το τσιγαριλίκι μέσα στο ΆΚΑ που είναι χαρμάνι όλο το γήπεδο και υποτίθεται ότι πρέπει να έρθουν και τα παιδάκια για να περάσουν καλά με το παθητικό κάπνισμα, με την τσιγαρίλα, με τη βρώμα. Αυτό, πώς το λένε, κρατάει κάποιος ο οποίος πάει μια φορά το χρόνο να δει ένα παιχνίδι EuroLeague. Λοιπόν, πάμε στην Κύπρο, γιατί γίνεται παιχνίδι έθεν κακήθεν με την Κύπρο. Από τη μία η Ισραηλινή, από την άλλη η Ιρανή. Λοιπόν, στην Κύπρο είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κατάσταση, διότι μέχρι τώρα το ένα είναι το Κυπριακό που ασχολούμαστε 50 χρόνια τώρα. Το δεύτερο είναι βρετανικές βάσεις και όλο το παιχνίδι που γίνεται με μεταφορά υλικού στο Ισραήλ και τη συλλογή πληροφοριών από τα ραντάρ που έχουν. Το τρίτο είναι ο υπόγειος πόλεμος μεταξύ Ιράν και Ισραήλ με στοχευμένες δολοφονίες Ισραηλινών στα λεγόμενα ελεύθερα εδάφη, δηλαδή στην Κυπριακή Δημοκρατία. Το τέταρτο είναι η παρουσία των Ισραηλινών τα τελευταία χρόνια στην Κυπριακή Δημοκρατία. Μέσα από αυτή την υπόθεση προέκυψε και το πρεταντόρ που μας ήρθε από την Κύπρο. Το πέμπτο λοιπόν που έχει βγει τώρα και ουσιαστικά έχει δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση και στα κατεχόμενα αλλά και στην Τουρκία είναι, κύριε Σαχίνη, η παρουσία, ακούστε γιατί έχω τα νούμερα, οι Τούρκοι λένε ότι αυτή τη στιγμή στα κατεχόμενα ζουν 350.000 άτομα. Στις 350.000 είναι οι Τουρκοκύπροι και είναι και οι έπικοι, είτε έχουν πάρει την υπηκότητα την τουρκοκυπριακή είτε όχι. Έλα όμως που στις 350.000 μέσα βρίσκονται και 35.000 Εβραίοι, οι οποίοι δεν έχουν Ισραηλινή ηθαγένεια, έχουν Ουκρανική, Ρωσική, Ιρανική, Αγγλική, οι οποίοι έχουν καταφτάσει τα τελευταία 3-4 χρόνια. 30.000. Μάλιστα. Ακούστε τα νούμερα, τα λέμε, είναι αποκλειστικές πληροφορίες αυτή τη στιγμή. 35.000 αυτή τη στιγμή Εβραίοι βρίσκονται ανατολικά της Κερίνιας, βρίσκονται στο Τρίκομο. Το Τρίκομο, για όσους είναι από την Κύπρο, είναι μεταξύ Αμοχώστου και Μπογάζη, εκεί που θα φτιάξουν το ναύσταθμο. Και υπάρχει και μια άλλη περιοχή από την πάνω τη μεριά, η οποία μάλλον λέγεται Ακαθού. Αυτά λοιπόν προς την Καρπασία μεριά. Εκεί λοιπόν έχουν δημιουργηθεί οι σιωνιστικοί, τους λένε, εβραϊκοί επικισμοί. Είναι πόλεις στις οποίες δεν υπάρχουν ούτε Τουρκοκύπροι. Έχουν λοιπόν ανεγερθεί πολυκατοικίες των 15 και 20 ορόφων. Μιλάμε για νεόκτητα. Έχουν βγει στην εφημερίδα Σαμπάχ αυτές οι φωτογραφίες και από ό,τι φαίνεται
εμπλέκεται ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος Εθνικής Ενότητας του Τατάρ μαζί με δικηγόρους οι οποίοι έχουν κάνει όλη τη δουλειά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από τη στιγμή που αγοράζεις ένα διαμερισματάκι των 40-50 τετραγωνικών, αυτόματα παίρνεις την τουρκοκυπριακή ηθαγένεια ή παίρνεις τη βίζα μόνιμης εγκατάστασης. Έστειλα λοιπόν η ΜΙΤ πριν από 2 εβδομάδες ένα γνωστό σε σημασμένο εντός εισαγωγικών δημοσιογράφο, σε σημασμένο με την έννοια ότι δουλεύει για τη ΜΙΤ, και έκανε ρεπορτάζ στις συγκεκριμένες περιοχές και πήγανε και στον Τατάρ και στον Πρωθυπουργό τον Τουρκοκύπριο για να δούνε τι γίνεται. Και τώρα υποτίθεται ότι θα φτιάξουν νομοσχέδιο για να φρενάρουν αυτή την κατάσταση. Μιλάμε για δισεκατομμύρια σε μπίζνα, εμπλέκονται δικηγόροι Τουρκοκύπριοι και ανώτερα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος στα κατεχόμενα. Και την ίδια ώρα, κύριε Πικραμένη, για να καταλάβουμε, διευκολύνουνε... Εβραίοι από εκεί, ναι, ναι, για φόρων διαβατηρίων, οι Ισραηλινοί από τη δική μας τη μεριά, κυρίως Λάρνακα και Λεμεσό. Και εκεί εμπλέκονται οι Ιρανοί που έρχονται στα κατεχόμενα. Λοιπόν, οι Ιρανοί δε, όσον αφορά τα χτυπήματά τους σε Ισραηλινούς, περνάνε μέσα από Τουρκία, διότι στην Τουρκία βρίσκεται η λογιστική βάση, μην ξεχνάτε εκεί είναι και η Ιρανική πρεσβεία και όλα τα δίκτυα, και από εκεί και πέρα έρχονται στα κατεχόμενα. Έλα όμως που δεν τους ενδιαφέρει να χτυπήσουν αυτούς τους Εβραίους που έχουν έρθει τώρα τα τελευταία χρόνια και μένουν στα κατεχόμενα, διότι όλοι αυτοί δεν έχουν Ισραηλινή υπηκότητα. Θέλουν να χτυπήσουν Εβραίους με Ισραηλινά διαβατήρια. Γι' αυτό το λόγο περνάνε την πράσινη γραμμή και έρχονται προς Λευκοσία. Ωραίο θέατρο μεριά επιχειρήσεων έχει μετατραπεί η Κύπρος σταδιακά. Απορώ από την κατά... αν η Κυπριακή ΚΙΠ πραγματικά έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Φανταστείτε ότι αρχίζει και γίνεται θέμα εθνικής ασφάλειας για τα κατεχόμενα η παρουσία 35.000 Εβραίων που έχουν έρθει από το 21 και μετά. Μάλιστα. Πάμε στη λωρίδα της Γάζας, στο σφαγείο εκεί. Τι γίνεται? Λοιπόν, εχθές πρέπει να ήταν, από ό,τι βλέπω και τα Ισραηλινά ΜΜΕ, η πλέον αιματηρή ημέρα για τους Ισραηλινούς. Χάσανε πάνω από 10 στρατιώτες σε ουσιαστικά παγιδεύουν κτίρια οι μαχητές της Χαμάς, με αποτέλεσμα όταν μπαίνουν οι Ισραηλινοί για εκαθάριση να ανατινάζουν τα κτίρια. Και όταν έρχονται τα ελικόπτερα έρευνας και διάσωσης για να παραλάβουν τους ορούς, εκεί τους χτυπάνε με ελεύθερους σκοπευτές. Εχθές λοιπόν ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα, με την έννοια ότι χάσανε πάρα πολλούς αξιωματικούς από ό,τι βλέπω. 10. Από εκεί και πέρα, μάλιστα, ο στόχος είναι το άλλο σφαγείο, νερό, μισό λεπτό, κύριε Πικραμένε, μισό λεπτό. Ναι. 10. Και μάλιστα ο Ισραηλινός στρατός είπε ότι κάποιοι πέσαν και από θύλια πυρά. Το ερώτημα, ναι, καταρχάς είναι άλλο. Έχει 6.500 παιδιά νεκρά. Το άκουσα πριν, κύριε Σαχίνη, το ανθρωπιστικό θέμα. Το έχουμε συζητήσει, το καταλαβαίνουμε. Από εκεί και πέρα, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε κάθε μέρα από το να επαναλαμβάνουμε νούμερα. Σας λέω αυτή τη στιγμή ότι σε καθαρά επιχειρησιακό κομμάτι ο στόχος είναι να τους πνίξουν μέσα στα τούνελ με θαλασσινό νερό. Η Ιορδανία και η Αίγυπτος είναι σε κατάσταση συναγερμού, διότι βλέπουν ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να διαχειριστεί. Θέλοντας και μη, τα 2,5 εκατομμύρια δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, διότι δεν υπάρχουν σπίτια. Άρα αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα σε εσάς, γιατί έχετε γνώση. Εδώ έχουν καταστραφεί στοιχειώδεις υποδομές σε καιρό ειρήνης. Δεν θα πω εγώ κάτι άλλο. Σπίτια, δεν υπάρχει. Παζοχώρη. Το είχαμε πει από παλιά. Άρα μήπως έτσι συντελείται με έναν τρόπο, άμα θα έρθει και η ανοικοδόμηση, εμέσως πλήρη σαφώς νέα κατάσταση επικισμού και εσείς φευγάτε προς ερήμους Ιορδανίες και Αιγύπτους? Δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, δεν υπάρχει τίποτα. Που σημαίνει ότι η μόνη βιώσιμη λύση αυτή τη στιγμή, με την ανοχή, όχι την αποδοχή, την ανοχή της Αιγύπτου, είναι απέραντη καταβλισμή στυλ Σουδάν-Ρουάντα, όπου αυτοί οι άνθρωποι θα ζουν από τη μεριά της Αιγυπτιακής Ράφας μέχρι να ρίξουν λεφτά οι εμμύριδες του κόλπου για να πάμε σε μια γενική ανοικοδόμηση. Ναι, και αν την ανοικοδόμηση την κάνει το Ισραήλ, δεν θα μπουν και έπικοι?
Μα το θέμα είναι τι θέλει να κάνει το Ισραήλ με αυτή την υπόθεση και ποιος θα αναλάβει. Δεν θα αναλάβει ο Μαχμούτ Αμπάς. Αυτά έχουν τελειώσει. Ποιοι θα αναλάβουν την επόμενη μέρα, ποιοι θα διαχειριστούν. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή και το Ιράν βρίσκεται σε αδιέξοδο. Δεν μπορεί να χάσει, το είχαμε πει εξ αρχής, ούτε την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάτ, ούτε τη Χαμάς, διότι είναι ένας κρίκος στους πέντε που έχει χτίσει επί Σολεϊμανή. Γι' αυτό το λόγο και υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση στο Λίβανο, λένε ή τώρα ή χάνουμε για πάντα τη λωρίδα της Γάζας. Οπότε οι στρατηγικές αποφάσεις πιστεύω ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουν λυθεί αν θα πάμε για κλιμάκωση. Ένθεν κακήθεν. Θέλω να κλείσουμε με ένα σχόλιο σας για το τι πραγματικά συμβαίνει στην Ουκρανία. Γιατί εγώ από αυτό που αντιλαμβάνομαι πια είναι ότι δεν έχουν βαλτώσει τα πράγματα, αλλά είναι η ίστατη γραμμή άμυνας αυτή τη στιγμή των Ουκρανών, οι οποίοι έχουν και εσωτερικά ζητήματα. Ναι. Ναι, καταρχάς κλείνει κάνουλα από τη ΣΥΠΑ. Αν κλείσει κάνουλα από τη ΣΥΠΑ, βγήκε χθες ο Τούσκ, ο νέος πρόεδρος της Πολωνίας, και είπε ότι πλέον θα χάσει και άλλα εδάφη η Ουκρανία αν δεν έρθει άμεσα σε μια ειρηνική διευθέτηση. Λοιπόν, όλα είναι ανοιχτά, μέχρι και πραξικόπημα στο Κίεβο, όπου θα ρίξουν το Ζελένσκι και θα αναλάβουν στρατιωτική την εξουσία. Όλα είναι ανοιχτά στην Ουκρανία. Τι θα γράψει ο ιστορικός του μέλλοντος, αν πραγματικά νίκησε ο Πούτιν ή όχι, θα το δούμε. Διότι η κατάσταση και έτσι να παραμείνει όπως είναι σήμερα, πάλι είναι δυναμική, πάλι θα μπούμε μετά από κάποια χρόνια σε στρατιωτικές περιπέτειες. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Άλλωστε βγήκε και ο επικεφαλής της Ρωσικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και είπε ότι ετοιμαστείτε για το νέο Βιετνάμ τον ΗΠΑ. Μία μαύρη τρύπα όπου θα χάνετε στρατιώτες και δισεκατομμύρια δολάρια θα μπαίνουν σε ένα βαρέλι δίχως πατώ. Όμορφος κόσμος, τι να πω, παντού καταστροφή. Κατά τα άλλα, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με συντριπτική πλειοψηφία αποφάσισαν να ζητήσουν κατάπαυση του πυρός. Σιγά που θα τους ακούσουν. Λοιπόν, καταλάβαμε κύριε Πικραμένε, καλά πάμε και εντός και εκτός. Καλημέρα από το Ηράκλειο, να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο κύριος Πικραμένος για τα κατεχόμενα. Τι ακριβώς συμβαίνει, για να καταλάβουμε ότι δεν είναι εγώ είμαι με τους από εδώ και εσύ με τους από εκεί, πολλοί είναι και με τους από εδώ και με τους από εκεί. Αυτό συμβαίνει.